Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Το Πάσχα που συμβολίζει την νίκη της ζωής, την νίκη του φωτός, την νίκη της δικαιοσύνης, την νίκη της αγάπης, μας δίνει δύναμη και ελπίδα. Από εδώ, από το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, το Κάβο Σίδερο, από την ναυτική μας βάση στο Κυριαμάδι, εύχομαι σε όλους δύναμη και υγεία. Μπορούμε να ατενίζουμε αυτό το Πάσχα με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, καθώς περάσαμε τα δύσκολα και βρισκόμαστε πια σε ξέφωτο ελπίδας. Όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός μέσα από τις θυσίες του έδωσε τη δυνατότητα για την ανάσταση και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η χώρα μας έχει ανακτήσει το κύρος της στην περιοχή, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στα Βαλκάνια, αλλά και τη δύναμή της στην Ευρώπη. Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία. Τώρα όμως είναι η ώρα, η ανάσταση της οικονομίας, να γίνει και ανάσταση στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως για όσους πληρώσανε βαρύ το τίμημα της κρίσης. Και βεβαίως αυτή η δυνατότητα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον πιο δίκαιο τρόπο, με μια νέα οικονομική πολιτική που θα ελαφρύνει τα βάρη ακόμα περισσότερο από αυτούς που έβαλαν πλάτη στα δύσκολα. Με περισσότερη αισιοδοξία, με την ίδια αποφασιστικότητα, τη δύναμη και την πίστη στις δυνάμεις μας, είμαι βέβαιος ότι το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο για όλες και για όλους. Χρόνια πολλά, δύναμη, υγεία και αλληλεγγύη σε όλο τον ελληνικό λαό.